της περιφέρειας. Θα διαμορφώνεται με τις προτιμήσεις των μαθητών. Πάνω κάτω ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ποιες είναι οι προτιμήσεις. Θα σας πω. Είναι απολύτως σωστές οι παρατηρήσεις σας. Μόνον που το τελευταίο που είπατε, τα τελευταία χρόνια ξέρουμε για μια αρχιτεκτονική των πανεπιστήμιων όπως τον ξέρουμε σήμερα. Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε ένα σχέδιο για την τρίτη λυκείου και έχουμε παράλληλα και ένα σχέδιο για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό τα πρώτα του δείγματα είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το ΤΕΗ Ιωνίων Ίσων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το ΤΕΗ Υπήρου. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα σχέδιο όπου τον Σεπτέμβριο του 20, που θα είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά αυτά θα πάνε με το νέο σύστημα, θα αντικρίσουν ένα νέο πανεπιστήμιο, στο οποίο έχουμε ήδη δεσμευτεί με ακριβή αριθμό δημόσια στη Βουλή για τον αριθμό διδασκόντων που θα δίνουμε και τα χρήματα που θα δίνουμε για τις υποδομές. Άρα, αυτό που υπάρχει σήμερα, πολλά τμήματα με λειψό προσωπικό κτλ., αυτά, αν συνεχίζουν να είναι έτσι, δεν θα λειτουργούν. Θα λειτουργούν τμήματα μόνον με πλήρη το διδακτικό προσωπικό και την υποδομή. Άρα, τα παιδιά αυτά θα έχουν να κάνουν πολύ καλές επιλογές. Μπορεί λοιπόν τότε να πάρουν υπόψη και άλλα πράγματα. Να πάω εγώ σε ένα μέρος, σε ένα τμήμα που είναι και κοντά στο σπίτι μου, γιατί αυτό το τμήμα είτε είναι καινούριο εντελώς με όλο το προσωπικό ή είναι αναβαθμισμένο με νέα προγράμματα σπουδών κτλ. Άρα αυτή η συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο του 20 και άρα τα παιδιά θα ξέρουν από τα πριν τις επιλογές που θα έχουν. Τα παιδιά, κύριε Υπουργέ, θα κληθούν τώρα από τη Δευτέρα Λυκείου, από το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου, να αποφασίσουν ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν. Θα πρέπει να έχουν μία εικόνα. Δηλαδή, εγώ θα δηλώσω κάποιες σχολές που εκτιμώ ότι θα μου δώσουν μία επαγγελματική εξασφάλεια, είναι ελεύθερης πρόσβασης, θα δώσω πανελλαδικές. Τι θα κάνω? Θα σας πω. Δεν αλλάζει τίποτα ως προς τις σημερινές δυνατότητες που έχουν. Προστίθεται η δυνατότητα να μπορούν να μπουν σε πολλά τμήματα με μόνο το απολυτήριό τους. Άρα, ποια θα είναι αυτά τα τμήματα, αναρωτιέται. Αυτά θα καθοριστούν ανάλογα με το που θέλουν να πάνε τα παιδιά. Σωστό, σωστό. Κύριε Υπουργέ, διορισμοί θα γίνουν. Αυτό είναι στην το καλό. Δεν τους πετάει το σύστημα κάπου, ας πούμε, που δεν θέλουν. Ναι. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να μπουν και σε κάποιες σχολές της περιφέρειας. Σχολές που αυτό, έχουν. Αυτό, βεβαίως. Γι' αυτό εμείς δίνουμε πολύ μεγάλες ευθύνες πια στους καθηγητές. Μάλιστα. Γιατί αυτά θα τα συνεννοούνται με τους καθηγητές. Δεν θα τα συνεννοούνται με διάφορους φροντιστές ή άνθρωπους που τους κάνουν ιδιαίτερα σύμφωνα με το τι έγινε στις βάσεις πέρσι, φέτος κτλ. Κύριε Υπουργέ, κατανοητό. Μία ερώτηση από τον Χρήστο τον Μαζανίτη, η οποία εμπίπτηκε στη δική σας αρμοδιότητα. Είχαμε προχθές, καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Χαμία Ξόη, ο οποίος είπε ότι Τούρκοι έκανε λόγο για Τούρκους ομογενείς που ζουν σε ελληνικό έδαφος. Αφενός και αφετέρου αναφέρθηκε, είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτόνομο καθεστώς μουφτίδων στη Θράκη που θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της τουρκικής μειονότητας. Τι γίνεται με αυτό? Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ? Πρώτον, εντάξει, είπε αυτό, το αγνοούμε και πάμε παρακάτω. Το δεύτερο είναι ότι, όπως ξέρετε, η κυβέρνησή μας έχει πάρει εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς τη Σαρία και τους μουφτίδες για τον εξυγχρονισμό ενός θεσμού που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Πρώτον, από υποχρεωτική τη Σαρία την κάναμε προαιρετική. Το ψήφισαν όλα τα κόμματα εκτός Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Μεγάλο κατόρθωμα. Δεκαετίες δεν μπορούσε να γίνει. Δεύτερον, προχωράμε τώρα στην έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος που εξυγχρονίζει τις μουφτίες, όπως πρέπει να είναι οι υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά με τα οποία ασχολούνται. Τοποθετήσαμε τοποτηρητές. Θα ψηφίσουμε επίσης νόμους όπου χρειάζονται οι όποιες αλλαγές στην κατεύθυνση εξυγχρονισμού ενός θεσμού της ελληνικής πολιτείας. Θα διορίζονται ή θα εκλέγονται οι μουφτίδες? Ορίστε. Θα διορίζονται ή θα εκλέγονται οι μουφτίδες? Ο νόμος ως έχει σήμερα
διορίζονται οι μουφτίδες. Mm-hmm. Το θέμα της όποιας εκλογής των μουφτίδων δεν είναι της παρούσης. Μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε για τις προσλήψεις, αυτό που μας ρωτάει ο κόσμος. Θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Για το μόνιμο προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό. Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε, στην Θεσσαλονίκη ανήγγειλε 4.500 διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση, μόνιμους διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση για το 19. Αυτό είναι μία τομή, όπως καταλαβαίνετε. Ξέρετε ότι στην ειδική αγωγή προσλαμβάνονται οι μισοί από τους 20.000 αναπληρωτές. Αλήθεια. Έχουμε τεράστιες ανάγκες. Σε όλους τους δείκτες είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη. Το ευχάριστο όμως είναι ότι η κοινωνία έχει αρχίσει αυτό το θέμα να θεωρεί ότι τα σχολεία μας, το δημόσιο σχολείο, κάνει επιτέλους διάφορα πράγματα και άρα έχουμε όλη αυτή την απέτηση της κοινωνίας και τις τεράστιες ανάγκες. Υπουργέ. Άρα η πρώτη μας επιλογή είναι αυτή. Κύριε και τον Οκτώβριο, όπως έχω πει στη Διδασκαλική Ομοσπονδία και την ΟΛΜΕ, θα ανακοινώσουμε τους διορισμούς για βάθος τριετίας. Λέγαμε στο Πανεπιστήμιο, κύριε Υπουργέ, ότι καλό είναι οι καθηγητές μας να είναι δάσκαλοι. Αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα. Από εσάς, λοιπόν, επειδή καταλάβαμε τα πάντα με τη μεταδοτικότητά σας, εκτός από υπουργό, είστε και καλός δάσκαλος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Γαυρόγλου, τον υποδότη της παιδείας, έρευνας και των θρησκευμάτων που ήταν μαζί μας και απάντησε σε όλα μας τα ερωτήματα. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο συναδέλφους μας. Την Άντα Τράκου και τον Χρήστο Μαζανίτη. Να ευχαριστήσουμε και εσάς και να σας πούμε ότι μπορείτε να